και η σημερινή συζήτηση, όπως και χθες άλλωστε, ανέδειξε μια τεράστια επιχείρηση νομιμοποίησης από όλα τα κόμματα πριν του ΚΚΕ στη λαϊκή συνείδηση του αντιλαϊκού χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος. Και αυτός ο χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος με μικρομερεμέτια δεν αλλάζει. Και είναι αντιλαϊκός γιατί σχεδόν το σύνολο των εσόδων προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα. Ενώ αντίθετα οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμβάλλουν μόνο με το 5%. Έχοντας νόμιμες φοροαπαλλαγές. Οι εφοπλιστές έχουν 55 φοροαπαλλαγές. Χρησιμοποιώντας οι επιχειρηματικοί όμιλοι τη δημιουργική λογιστική, αποκρύπτοντας έσοδα και κέρδη, αξιοποιώντας φορολογικούς παραδείσους. Και βέβαιως αυτή η κατάσταση το επόμενο διάστημα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, έβλεπε την αναπτυξιακή διάσταση στη φορολογική πολιτική. Δηλαδή, πια όλο και λιγότερο θα συμμετέχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στα φορολογικά έσοδα. Όλο και μικρότερη θα είναι η συμμετοχή τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τα μέτρα, για παράδειγμα, της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν καθαρό. Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα. Μείωση των διανεμόμενων κερδών. Και παίρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τη σκυτάλια από το ΣΥΡΙΖΑ και μειώνει ακόμη περισσότερο το φόρο στα νομικά πρόσωπα, μειώνει ακόμη περισσότερο το φόρο στα διανεμόμενα κέρδη. Αυτό λοιπόν αναδεικνύει τον αντιλαϊκό, τον ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος που δεν πρόκειται να αλλάξει με ορισμένα μικρομερεμέτια. Και βέβαια από τη στιγμή που παίρνει από το λαό και δίνει τη μερίδα επί της ουσίας του λέοντος στους επιχειρηματικούς όμιλους μέσω των κρατικών δαπανών, της κρατικής χρηματοδότησης, στους μονοπωλιακούς όμιλους και όλα αυτά, ότι το φορολογικό σύστημα θα επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο με δεδομένο τη δημοσιονομική πειθαρχία ως βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Η φοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα αποτέλεσε άλλωστε και αποτελεί την κοινή συνισταμένη των πολιτικών σας και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης. Και αυτό αποτυπώνεται εύλογα στον ίδιο ακριβώς το διάγραμμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όταν από αυτό φαίνεται ότι το 95,8% αυτών που χρωστούν στην εφορία χρωστούν μόνο το 6,2% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 104 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία μέχρι 20.000 που χρωστάει στην εφορία χρωστάει μόνο το 6,2%. Και αυτή η κατηγορία διωγγώθηκε, εκτινάχθηκε την εποχή των μνημονίων. Ακριβώς εξαιτίας των φορολογικών επιλογών των οποίων έκανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κάνει και η σημερινή κυβέρνηση και διατηρεί. Και από αυτή την άποψη, οι τροποποιήσεις τις οποίες φέρνεται στον νόμο για τη ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελούν ακριβώς πρόκληση, κατά τη γνώμη μας, γιατί ακριβώς τι θέλετε, θέλετε να σφίξετε ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό στα λαϊκά στρώματα. Τη στιγμή που πρέπει να εκπληρώνουν και τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις. Γιατί ακριβώς το λόγο εντάσσεται μέσα σε αυτή τη ρύθμιση και τις επιχειρήσεις με χρέη βασική οφειλή έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ σας πρόχνει να αξιοποιήσετε αυτή τη διάταξη και για το ασφαλιστικό σύστημα, για τις 120 δόσεις. Δηλαδή να ενταχθούν και εκεί νομικά πρόσωπα, τα οποία προσέξτε, όταν χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, χρωστούν τα παρακρατηθέντα, τα παράνομα παρακρατηθέντα, εισφορές των εργαζόμενών τους. Να λοιπόν πώς αξιοποιείτε το κάθε μέτρο ακριβώς για να διασφαλίσετε και να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό επί της ουσίας οδηγεί στο να νομιμοποιηθεί στη λαϊκή συνείδηση το αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα και οι εργαζόμενοι να αποδεχθούν τις όποιες ρυθμίσεις γίνονται. Έτσι λοιπόν, η δική μας αντίληψη για το φορολογικό σύστημα είναι τελείως διαφορετική. Εμείς λέμε ότι πρέπει να απαλλάσσονται από τα φορολογικά βάρη οι λαϊκές οικογένειες και να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο η οικονομική, η επιχειρηματική όμιλη, η οικονομική ολιγαρχία.
Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, αντίθετα, εσείς νομιμοποιείτε τα χαράτσια, ακόμη και όταν από μια σειρά κόμματα ακούγεται ότι πρέπει να γίνει πιο καλύτερη η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ακόμη και μια τέτοια λογική στην νομιμοποίηση των χαρατσιών οδηγεί, όπως ο έμφυα. Δηλαδή, τι του λέτε όλα τα κόμματα, ότι κοίταξε να δεις, για το σπίτι που με χίλιους κόπους και θυσίες το έφτιαξες και μπορεί και να το χρωστάς, πρέπει να πληρώνεις ενίκιο. Αυτό του λέτε. Αυτό ισχυρίζεστε ότι πρέπει να κάνει και πρέπει να το αποδεχτεί. Έστω και μικρό-μικρό, αλλά πρέπει να πληρώνεις, ακόμη και αν χρωστάς. Να πληρώνει δηλαδή για το σύνολο, για να μπορεί να υπάρχει τι, να υπάρχουν φορολογικά έσοδα, να τα δίνεται στους δανειστές και στους επιχειρηματικούς ομίλους. Μειώνοντας ταυτόχρονα τις δαπάνες για την περίθαλψη και για την υγεία. Και από αυτή την άποψη, η ρύθμιση την οποία φέρνει η κυβέρνηση για τον έμφυα είναι προκλητική. Πολύ γρήγορα αντιγράφεται τις μεθόδους της προηγούμενης κυβέρνησης. Βέβαια, από τα μαθηματικά, τα σιριζέικα, περάσαμε στα νεοδημοκρατικά μαθηματικά, κύριε Υπουργέ. Είναι δυνατόν να λέτε ότι δίνουμε πολλά στους πολλούς, όταν το αντίστροφο ακριβώς συμβαίνει. Δίνεται λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους. Γιατί τι άλλο μπορεί να σημαίνει ότι για έναν ο οποίος έχει μια ακίνητη περιουσία έως 60.000, του δίνεται 95 ευρώ μεσοσταθμικά, ενώ όταν έχει ακίνητη περιουσία πάνω από ένα εκατομμύριο, του δίνεται 1.550 ευρώ μεσοσταθμικά. Το ίδιο είναι. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Σε αυτό. Αυτή είναι η ουσία. 95 ευρώ στο φτωχό, 1.500 στον πλούσιο. Να, λοιπόν, ποια είναι η ρύθμισή σας και πού οδηγεί. Οδηγεί ακριβώς στο να νομιμοποιηθεί στον κόσμο ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν στα έσοδα του κράτους για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι δανειστές και οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη, εμάς δεν μας προξένησε εντύπωση η στάση του κυρίου Βαρουφάκη απέναντι στην τροπολογία του ΚΚΕ. Ο κύριος Βαρουφάκης ή αγράμματος είναι ή προβοκάτορας. Γιατί η τροπολογία του ΚΚΕ λέει πολύ συγκεκριμένα τα εξής. Καταργείται ο έμφυα στην πρώτη και στη δευτερεύουσα κατοικία που καλύπτει τις ανάγκες στέγας και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας. Και ταυτόχρονα αυξάνεται η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας τόσο των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων. Και η λαϊκή οικογένεια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη στην ανάλυση μας. Προκύπτει από τη θέση στην παραγωγή και από τα λαϊκά εισοδήματα. Και από αυτή την άποψη ο κύριος Βαρουφάκης ούτε η θέση στην παραγωγή ούτε το εισόδημά του τον εντάσσει μέσα στη λαϊκή οικογένεια. Αλλά μάλλον φοβάται θα πληρώσει πολύ περισσότερα αν υπερψηφιζόταν η τροπολογία του ΚΚΕ. Όμως δεν είναι αυτό. Αν θα πληρώσει ο ίδιος προσωπικά ή όχι, περισσότερα ή λιγότερα. Αλλού είναι το ζήτημα της προβοκάτσιας την οποία θέλει να στήσει, παίζοντας πολύ σύντομα το ρόλο του αριστερού ψαλτηριού του συστήματος. Και ποιο είναι αυτό, να χαρακτηρίσει τις προτάσεις του ΚΚΕ ως μαξιμαλιστικές. Αλήθεια είναι μαξιμαλιστικός ο στόχος, τα 751 ευρώ κατώτερος μισθός. Μπορεί να καλύψει με διαφορετικό τρόπο τις ανάγκες της μια εργατική οικογένεια. Όχι, ούτε καν αυτές δεν μπορεί να καλύψει. Και είναι μαξιμαλιστική η στόχη της οποίας βάζει το ΚΚΕ με αυτή την έκρηξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, με αυτή την άνω της παραγωγικότητας εργασίας. Αντί να ζει καλύτερα, ζει χειρότερα από τα προηγούμενα χρόνια και θα ζει χειρότερα και τα επόμενα χρόνια. Κάθε άλλο ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Και ακριβώς παίζει αυτόν τον προβοκατόρικο ρόλο ο κύριος Βαρουφάκης, γιατί βεβαίως χαλάει τη σούπα, στην οποία και αυτός είναι ενταγμένος. Ποια σούπα δηλαδή, ότι εδώ τα πράγματα θα επιδεινώνονται τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες για τους εργαζόμενους, για τα πλατεία λαϊκά στρώματα και η μόνη μέρη που πρέπει να γίνεται είναι για τους φτωχούς και για τους εξαθλειωμένους. Για την αντιμετώπιση της φτώχειας που παράγει το σύστημα το καπιταλιστικό και η πολιτική σας, μέσα από την αναδιανομή της στους λιγότερο φτωχούς. Σε αυτή τη λογική λοιπόν εντάσσεται η επίθεση του ΚΚΕ, γιατί ακριβώς μπορεί και αποδεικνύει ότι υπάρχει δυνατότητα σήμερα να ικανοποιηθούν το σύνολο των αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Και από αυτή την άποψη απαντάει και σε αυτό
που σας εγκαλούν και οι υπόλοιπες δυνάμεις και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και άλλοι, ότι εδώ χρειάζεται μια εθνική στρατηγική, μια εθνική διαπραγμάτευση με τους δανειστές για να γίνει τι, για να μειωθούν τα πρωτογενή πλονάσματα. Αυτό θα αλλάξει σε κάτι την κατάσταση την οποία βιώνει ο εργαζόμενος, την εργοδοτική αυθαιρεσία, την τρομοκρατία, τους μισθούς φτώχειας, τις ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις, την ασφάλιση. Όχι βέβαια, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τι θα αλλάξει και τι θα βελτιώσει τη δυνατότητα και την ικανότητα του κράτους να χρηματοδοτεί και να στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και γίνεται και όλη αυτή η συζήτηση για το ταβάνι στις συντάξεις. Γιατί θέλετε να κάνετε, θέλετε να νομιμοποιήσετε την πραγματικότητα που λέει τι, ότι το 70% των συνταξιούχων παίρνει 600 ευρώ σύνταξη. Και απέναντί σας βρίσκεται η πρόταση του ΚΚΕ για γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις. Για επιστροφή του συνόλου των απολειών που κλάπηκαν από τους συνταξιούχους. Και βάζεται ως προπέτασμα καπνού το ταβάνι, λέει, που πρέπει να δημιουργήσετε, αφήνοντας αναλύωτο το δάπεδο το οποίο έχει της εθνικής σύνταξης, αυτής της προνοιακής σύνταξης των 350-360 ευρώ. Για να μάθει ο κόσμος να ζει με μικρότερες απαιτήσεις. Γιατί έτσι έχετε διασφαλίσει ότι χειραγωγείτε το εργατικό και λαϊκό κίνημα, το κάνετε χειροκροτική της αντιλαϊκής ταξικής πολιτικής και ταυτόχρονα ουρά των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων. Εμείς απέναντι σε αυτή τη λογική θα μας βρείτε απέναντι. Γιατί ακριβώς θέλουμε ένα οργανωμένο, ένα μαζικό, ένα ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα, το οποίο θα έχει σαφή ταξικό προσανατολισμό και θα συγκρούεται με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των μονοπωλίων, που αποτελούν και την αιτία της επιδείνωσης της θέσης της λαϊκής οικογένειας μέχρι τις συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές, για να μπορεί ο λαός μας να ζει με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και να καλύπτει το σύνολο των αναγκών.